Στο πλαίσιο της ερέξπο 2023 θα πραγματοποιηθεί δράση από την ΟΕΒΕ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο και τη Διοίκηση ΔΥΠΑ. Η δράση αφορά τα τεχνικά επαγγέλματα όπου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην εξεύρεση τεχνικού προσωπικού και θα γίνει ενημέρωση σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου για τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι στο πλαίσιο της ΣΕΡΕΞΠΟ 2023 και σε συνεργασία με τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Επασχόλησης και με την ΟΕΒΕΣ θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικά σεμινάρια για τα τεχνικά επαγγέλματα τα οποία θα απευθύνονται σε μαθητές λυκείου και γυμνασίου. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η ΓΕΣΕΒΕ. Γι' αυτό και όταν μας προτάθηκε να εντάξουμε τη συγκεκριμένη δράση στην ΣΕΡΕΞΠΟ, συμφωνήσαμε χωρίς δεύτερη σκέψη. ΣΕΡΕΞΠΟ, το επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας, και σε αίθουσα που έχει στηθεί και είναι έτοιμη για να προβάλλει τα σεμινάρια και για να γίνουν τα σεμινάρια μαθητείας, θα παρευρεθούν πάνω από 3.000 μαθητές από όλο το νομό. Ως διοίκηση του Επιμελητηρίου γνωρίζουμε πολύ καλά το πρόβλημα που υπάρχει στην εξεύρεση τεχνικού προσωπικού. Είναι ένα θέμα που έχουμε συζητήσει με όλα τα σωματεία αλλά και με την ΟΕΒΕΣ και αναζητούμε λύσεις ώστε να αλλάξει αυτό το γεγονός, αυτό το θέμα, να βρεθούν μαθητές οι οποίοι θα πάνε στις σχολές μαθητείας και θα αποκτήσουν τα εφόδια ώστε να μπορούν να δουλέψουν στο ελεύθερο επάγγελμα. Ο Διευθυντής ΕΠΑΣ Μαθητείας ΣΕΡΟΝ μίλησε για τις εγγραφές που συνεχίζονται μέχρι 17 Σεπτεμβρίου και για τα ωφέλη που υπάρχουν. Οι εγγραφές μας συνεχίζονται μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου. Το σύστημα εκπαίδευσης που παρέχουμε αφορά τεχνικά επαγγέλματα. Να δεχτούμε στα τμήματα θερμοϊδραυλικών, ηλεκτρολόγων, μηχανικών αυτοκινήτων και μαγείρων. Παρέχουμε τεχνική εκπαίδευση με το διοικό σύστημα εκπαίδευσης που αφορά τη θεωρητική κατάρτιση και εργαστηριακή στα σχολεία και την πρακτική άσκηση με μαθητεία σε έμπειρους επαγγελματίες του χώρου. Προσφέρουμε αμοιβή, ασφάλεια, πλήρη, ψήτηση, στέγαση για αυτούς τους μαθητές τους οποίους είναι μακριά από την πόλη. Και τι άλλο? Όταν λέμε μακριά, σε απόσταση 20-25 χιλιόμετρων από την πόλη μπορούν να έρθουν εδώ και να καλύψουμε τη σύντηση στέγαση. Και αναφορικά με την αμοιβή, να μας πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα. Η αμοιβή των μαθητών είναι στο 80% του κατώτατου μισθού. Ένα μέρος πληρώνεται από τους εργοδότες και το μεγαλύτερο μέρος το πληρώνει η σχολή. Η διάρκεια σπουδών είναι διετής. Αιτήσεις δεχόμαστε από τρίτη γυμνασίου έως 29 ετών από φοιτητούς. Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ενημερωτικής καμπάνιας που εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει η ΓΕΣΕΒΕ σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των τεχνικών επαγγελμάτων και στροφής των νέων προς την επιχειρηματικότητα. Η ΟΕΒΕΣ αποφάσισε να κάνει μια δράση γιατί έχει βρει ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα της κοινωνίας μας. Επομένως, βλέποντας ότι υπάρχει έλλειψη στο προσωπικό όλων των τεχνικών επαγγελμάτων, αποφασίσαμε σε συνεργασία με το Επιμελητήριο και το ευχαριστούμε γι' αυτό που μας παρέδωσε το χώρο στη ΣΕΡΕΞΠΟ και με την διοίκηση της ΔΥΠΑ ΣΕΡΟΝ να κάνουμε ενημέρωση κυρίως μαθητές γυμνασίου και λυκείου για το ποιες είναι οι προοπτικές της μετασχολικής ζωής. Και το ποιες είναι οι προοπτικές αυτές τις ξέρουμε πολύ καλύτερα εμείς οι επαγγελματίες όταν είμαστε κάθε μέρα στο χώρο εργασίας. Το πραγματικό πρόβλημα της κοινωνίας μας αυτή τη στιγμή είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Δεν υπάρχει προσωπικό να στελεχώσει τις επιχειρήσεις μας. Παρακαλούμε τα παιδιά να γραφτούν σε αυτές τις σχολές γιατί θέλουμε να τα πάρουμε για δουλειά. Θέλουμε να τα αποκαταστήσουμε εμείς πρώτα, να τους μάθουμε εμείς ποια είναι η αγορά, να τους κάνουμε έμπειρους τεχνίτες, ο καθένας στον κλάδο του. Και να τους βγάλουμε μετά αυριανούς συναδέλφους μας. Ο σκοπός μας δεν είναι να είναι μια ζωή τεχνίτες μας. Σκοπός μας είναι να είναι οι αυριανοί επαγγελματίες, οι συνάδελφοί μας που μαζί θα βγάλουμε και μετά καινούργια παιδιά.